Σε αυτό το σημείο καλωσορίζω τον Σωτήρη Τσιλούλη κοντά μας, τον ποδοσφαιριστή και επιθετικό του ΠΑΣ Λαμία που έρχεται για δεύτερη φορά στην ομάδα, την πρώτη ήταν πιτσιρικάς, ήρθε στην Β' Εθνική και τώρα έχει επιστρέψει με συμβόλαιο δύο ετών. Καλώς ήρθες Σωτήρη, καλώς σε δράκε. ευχαριστώ για την παρουσία σου στην εκπομπή και συγχαρητήρια για την μεγάλη επιτυχία γιατί είναι επιτυχία το γεγονό ότι ο Πάσλα Μία κατάφερε στο και την τελευταία αγωνιστική να μείνει στην κατηγορία. Και με το παιχνίδι όπω εξελίχθηκε, νομίζω ότι αυτή η ισοπαλία σκόρπισε τελείω ενθουσιασμού από το γήπεδο μέχρι την πόλη και την πλατεία Ελευθερία, όπω είδαμε χθε το βράδυ. Θέλω να ξεκινήσουμε την εξή ερώτηση. Χάνει το ημίχρονο 2-0 από τον Ιωνικό. Σε ένα γήπεδο καμίνη, με όχι την καλύτερη δυνατή φιλοξενία. Τι σκέφτεσαι και τι λες μέσα στα ποδητήρια. Πώς μπορείς ψυχολογικά να γυρίσεις αυτό το παιχνίδι που το κατάφερες και έγινε αυτό με συγκεκριμένους τρόπους και ήρθε η πολυπόθητη ισοφάρηση με τα δύο εξαιρετικά γκολ και του Νούνις και του Ζόραν Τόσιτς με αυτή την φαουλτάρα και έτσι κατάφερε η ομάδα να σωθεί στην κατηγορία. Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι σήμερα εδώ. Ε, όπως είπατε κι εσείς ήταν μεγάλη χαρά. Ε, Είμασταν σε... Εκστασιασμένοι, Εξτασιασμένοι, καταλαβαίνω. Είχαμε τρελαθεί όλοι και... Όπως τρελάθηκε Φ. και ο κόσμος, γιατί για πρώτη φορά μαζεύεται τόσος κόσμος τέτοια ώρα στο κέντρο της πόλης για να πανηγυρίσουμε αυτή την ομάδα. Με εσάς, τους πρωταγωνιστές. Γιατί οι πρωταγωνιστές, κακά τα ψέματα, είναι οι ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά ο κόσμος ήταν ε, απίστευτος, ήταν εξαιρετικός. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που περίμενε την αποστολή μέχρι αργά το βράδυ να μας υποδεχτεί, να κάνουμε όλη αυτή τη γιορτή όλοι μαζί, όπως όλοι μαζί το ξεκινήσαμε, έτσι και όλοι μαζί το γιορτάσαμε. Ε, τώρα ένα-ένα στο παιχνίδι, όταν σε ένα τέτοιο τελικό βρίσκεσαι πίσω στο σκορ, σίγουρα προβληματίζεσαι, ε, αγχωθήκαμε, πιεστήκαμε, καθώς δεν έχει άλλη επιλογή για να γυρίσει την κατάσταση. Αλλά δεν τα παρατήσατε. Δεν, αυτό που είπαμε στο ημίχρονο ήταν ότι καταρχήν δεν υπήρχε κανένα σκημένο κεφάλι. Ήταν απίστευτο κατά ένα περίεργο τρόπο αυτό. Να χάνει δύο μηδέν, όλοι το πιστεύαμε. Γιατί κακά τα ψέματα πολλέ φορέ τα παιχνίδια στραβώνουν. Είπαμε το εξή, ότι πρέπει να βγούμε στο δεύτερο ημίχρονο και είναι ποδόσφαιρο. Ό,τι είναι να γίνει, α γίνει. Αρκεί να παλέψουμε. Σα βοήθησε το γρήγορο γκολ στην επανάληψη. Έδωσε μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλο, την γηπεδούχο ομάδα. Σίγουρα αυτό είχαμε συζητήσει στα να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ ώστε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Το καταφέραμε και από εκείνη τη στιγμή και μετά ήμασταν σίγουροι ότι θα το πετύχουμε. Ε, φαινόταν, πιστεύω, και στο πρόσωπο το, του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Ε, και αν δεν ε, με πατάει η μνήμη μου, στην επόμενη αμέσω φάση και, πάλι κυνηγήσαμε τον γκολ και πιέσαμε τον αντίπαλο. Ε, αυτό ήταν, αυτός ήταν ο στόχο να μπούμε γρήγορα στο παιχνίδι. Το καταφέραμε. Και μετά ήρθε αυτό το ασύλληπτο γκολ που μα τρέλανε όλου. Και που ξέρανε, μάλλον του γηπεδούχου. Το λέω έτσι απλά λαϊκά, γιατί νομίζω ότι το παιχνίδι στη συνέχεια έσβησε. Ε, μάλλον υπήρξε απογοήτευση, μάλλον δεν το πίστευαν οι παίχτε του Ιωνικού. Διαχειριστήκατε πολύ σωστά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν 20 λεπτά περίπου παραπάνω από 20 λεπτά με τις καθυστερήσεις ήταν το υπόλοιπο του παιχνιδιού, αλλά νομίζω ότι ο αντίπαλος κατέρευσε, δεν δημιούργησε προβλήματα και απλά περιμένατε να σφυρίξει ο διετητής στο τέλος του αγώνα για να πανηγυρίσετε αυτή την ασύλληπτη επιτυχία. Σε αυτά τα παιχνίδια το δύσκολο είναι πώς θα διαχειριστείς την κάθε κατάσταση. Εμείς αποδείξαμε ότι είχαμε τη ψυχή, είχαμε την προσωπικότητα και είχαμε τις αντοχές ώστε να ανατρέψουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ε, και όντω μετά την ισοφάρηση θεωρώ ότι δεν απειληθήκαμε. Το διαχειριστήκαμε πολύ σωστά το παιχνίδι και καταφέραμε να πάρουμε πήγαμε να κλέψουμε και το παιχνίδι με τη φάση του σταύρου στο 93 και καταφέραμε να πάρουμε το πολύτιμο βαθμό ώστε να παραμείνουμε. Συχνά λένε ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, αλλά υπάρχουν και παραδόσεις που συνεχίζουν να κρατάνε και η Λαμία. Είχε την παράδοση απέναντι στον Ιωνικό, στα εκτός έδρα παιχνίδια, να μην χάνει και τουλάχιστον να παίρνει την ισοπαλία. Αυτή που χρειαζόταν και χθες. Σίγουρα, οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Ε, ελπίζουμε να συνεχιστεί και να μην σπάσει ποτέ αυτή η παράδοση. Και σίγουρα όμως ήταν κάτι πολύ πονηρό στην όλη κατάσταση το ότι πας για δύο αποτελέσματα πολλές φορές είναι και, είναι και καλό είναι και κακό γιατί θεωρώ ότι δεν μπαίνει με την ίδια δύναμη στο παιχνίδι. Αυτό πλήρωσε θεωρείς ο Ιωνικός που βάζοντας τα δύο γκολ στο ημίχρονο θεώρησε ότι το παιχνίδι τελείωσε έχουν κλειδώσει την παραμονή στην κατηγορία και ίσως μπήκαν με διαφορετικό αέρα στην επανάληψη και το πλήρωσαν. Εγώ πάντω όπω το βίωσα ήταν ότι σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ακόμα και στο 2-0, δεν αισθάνθηκα το φόβο στην ομάδα μου και την υπεροχή του αντιπάλου. Ε, όπω είπα και πριν, ήταν ένα παιχνίδι που στράβωσε, γιατί θεωρώ ότι μέχρι τη φάση του γκολ δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Συνήθω τέτοια παιχνίδια κρίνονται στη λεπτομέρεια σε μια στατική φάση και έτσι προήρθε το πρώτο γκολ. Το δεύτερο ήταν ένα σουτ το οποίο δεν θεωρώ ότι υπήρχαν περιθώρια αντίδραση. Ε, και όμως ε, αντιδράσαμε και δείξαμε το πολύ μεγάλο χαρακτήρα. Τελικά Σωτήρη, αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη διαφήμιση για την πόλη. Σίγουρα η ομάδα του Πασλαμία είναι μεγάλη διαφήμιση για την πόλη. Ε, όλοι κερδίζουν θεωρώ όταν η ομάδα είναι στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και πιστεύω ότι είναι μεγάλη διαφήμιση και είναι για όλο τον κόσμο της Λαμίας μεγάλο κέρδος αυτό. Σωτήρι Τσιλούλη, αυτοπεποίθηση, η ομάδα παίχτη σε αυτοπεποίθηση, η σωστή διαχείριση στους ποδοσφαιριστές και όταν τους λες ε, την αλήθεια, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο και όπλο για να πάρεις ό,τι μπορείς περισσότερο από τον κάθε παίχτη και να παρουσιαστεί μια ομάδα όπως την είδαμε να εμφανίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί πριν είχαμε δει άλλα πράγματα. Είδαμε τους παίχτες να ξεχνούν το ποδόσφαιρο που ήξεραν να, να παίζουν. Είδαμε μια ομάδα που δεν είχε ψυχολογία και καταλαβαίναμε ότι δεν υπήρχε σωστή διαχείριση. Άλλωστε αυτή η ομάδα άλλαξε τρεις προπονητές μέσα στη σεζόν. Πέρασαν 40 ποδοσφαιριστές και θα ήθελα να μου πεις εσύ που είσαι ένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές βοήθησε σημαντικά η εμπειρία και η ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών που ήρθαν τον Ιανουάριο στην ομάδα και έβγαλαν τα κάστανα από τη φωτιά στα τελευταία παιχνίδια. Αρχικά θεωρώ ότι το μυστικό όλο είναι ένα προπονητή να διαχειριστεί του παίχτες που αγωνίζονται και να του κάνει να παίζουν για τον προπονητή, να του κερδίσει. Οπότε αυτό που έγινε θεωρώ ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα το να κερδίσει όλη την ομάδα και να κάνει τον παίχτη να παίζει για τον προπονητή με το ίδιο πάθο και την ίδια θέληση. Ε, σίγουρα το να αλλάζει προπονητέ στη διάρκεια τη σεζόν δεν είναι εύκολο. Καθώ αλλάζει φιλοσοφία, αλλάζει στυλ παιχνιδιού, αλλάζει τα πάντα. Είναι μια καινούργια γνωριμία πάντα και θέλει το χρόνο του για να φτιάξει κάτι καλό. Αυτό ο χρόνο όμω μπορεί να μην είναι, είναι κρίσιμο για μια ομάδα. Θεωρώ ότι δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Όλοι οι παίχτε που υπήρξαν στο Ρόστερ θεωρώ ότι βοήθησαν. Άλλο λίγο, άλλο πολύ, άλλο πιο καθοριστικό, άλλο πιο, πιο πριν. Αλλά θεωρώ ότι όλοι βοηθήσανε, καθώ είναι ένα πρωτάθλημα με πολλού αγώνε και χρειάζονται όλοι. Καθώ υπάρχει ο COVID, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν χίλια δυο. Το σημαντικό είναι αυτό που είπε και ο προπονητή, που καταφέραμε και μείναμε όλοι ενωμένοι. Έμπαινε ο ένα, έβγαινε ο άλλο και στο σύνολο η διαφορά δεν υπήρχε. Ο Λεωνίδα Βόκολο είναι ένα προπονητή με τον οποίο εσύ είχε την τύχη να συνεργαστεί μαζί του και τον γνώριζε και σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρα, αλλά και πάνω στην δουλειά του. Είναι ο προπονητής που πίστεψε την ομάδα, το είπε από την αρχή για αυτή την ομάδα, δούλεψε με αυτή την ομάδα, την διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την ομάδα, προέβλεψε ότι η παραμονή θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική και σε αυτό έπεσε μέσα και βέβαια δικαιωθήκατε με την εμφάνισή σας και με το γεγονός ότι γυρίσατε ένα χαμένο παιχνίδι γιατί όπως είπε ο γενικός αρχηγός ο Γιάννης Σιρογιάννης, το 2-0 στο ημίχρονο σας είχαν τελειωμένους. Ήταν η ομάδα στη Β' Εθνική και κάποιοι θα χαίρονταν και ίσως χαίρονταν και μέσα από την πόλη κάποιοι άνθρωποι. Δυστυχώς που υπάρχουν παντού όλα αυτά τα φαινόμενα. Σίγουρα πολλοί μας είχαν ξεγραμμένους από πολύ πριν, όχι μόνο στο τελευταίο παιχνίδι στο ημίχρονο. Ωστόσο αποδείξαμε το αντίθετο. Ο προπονητή μαζί με το προπονητικό team είναι άνθρωποι που έχουμε ξανασυνεργαστεί και έχω συναντήσει πολλού προπονητέ που να μου λένε ότι το πιστεύω, αλλά λίγου που να το πιστεύουν όντω και να το δείχνουν. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο εγώ δεν πιστεύω σε μαγικά κλειδιά ούτε σε διακόπτε. Δεν υπάρχουν διακόπτε που γυρνάνε σε παίχτε. Κερδίζει του παίχτε σου και του κάνει να δίνουν και την ψυχή του. Όταν ένα ποδοσφαιριστή μπαίνει και δίνει και την ψυχή του στο γήπεδο, σίγουρα κερδισμένο θα βγείς. Ε, ήρθε ένας άνθρωπος, ο οποίος ε, πήρε την πίεση και το άγχος ε, όλο από πάνω μας. μας ε, ήταν αληθινός απέναντί μας. Μας είπε ε, και αποφασίσαμε όλοι ότι είναι συγκεκριμένοι οι αγώνες που είναι τελικοί. Ε, δεν υπάρχουν σημαντικοί και μη σημαντικοί αγώνες, καθώς όποιον και να βγάζει αγώνα από τον προηγούμενο, αν τον είχαμε χάσει, ίσως στην Ήκαια να μην υπήρχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Απλά έπρεπε να τελειώσουμε τη δουλειά μας, αφού δεν το καταφέραμε στην έδρα μας με τον κόσμο μας, να το κάνουμε εκτός έδρας και στην επιστροφή να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πανουριάς Παπαϊωάννου, τη χειρή Λαμία που έχει αυτόν τον παράγοντα στην ομάδα. Σίγουρα, σίγουρα η πόλη... Όχι μόνο η, ο Πάς Λαμία, η πόλη θεωρώ ότι είναι πολύ τυχερή που έχει έναν άνθρωπο σαν τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος έχει χτίσει τη Λαμία από το μηδέν. Ε... Έχουμε αγωνιστεί και ω αντίπαλοι σε ραστεχνικές κατηγορίε, όπω ήταν η ΓΑΜΑ Εθνική. Την πρώτη χρονιά που ήρθε στην ομάδα. Έτσι, και... Και, και έχει κάνει μια πορεία όπου η ομάδα είναι για χρόνια στην... στο top επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και έχει χτίσει μια ιστορία σε κύπελο, σε πρωτάθλημα. Και έχει το χαρακτήρα τη και την έδρα τη. Σίγουρα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη και είναι πολύ τυχερή η πόλη που έχει ένα τέτοιον άνθρωπο να στηρίζει την ομάδα και την πόλη σε τέτοιο βαθμό. Λοιπόν, ο Ζόραν Τόσιτς με τον γκολ που έβανε κλείδωσε το συμβόλαιό του για την επόμενη χρονιά. Το είπε μόνος του. Σίγουρα θα είχε κάνει κάποια συμφωνία. Ο Σωτήρης Τσιλούλη έχει συμβόλαιο και για δεύτερο χρόνο. Έρχομαι να σε ρωτήσω, θα ισχύσει, περνά καλά στη Λαμία. Χαίρεσαι που βρίσκεσαι σε αυτή την ομάδα για δεύτερη φορά. Γιατί την πρώτη ήρθες μικρός, κάτω από 20 χρονών. Κάποιοι δεν σε πίστεψαν. Το έδειξε στη συνέχεια τη ποδοσφαιρική σου καριέρα, τι ποδοσφαιριστή ήσουν και ανάγκασε ίσω κάποιου ανθρώπου να σε ξαναφέρουν στην ομάδα τη Λαμία. Σίγουρα είμαι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Περνάω πολύ καλά στην ομάδα τη Λαμία, το κλίμα, οι άνθρωποι που είναι γύρω-γύρω από την ομάδα, ο κόσμο. Και όταν εννοώ ο κόσμο, δεν είναι εννοώ μόνο φίλαθλο κόσμο. Όλο ο κόσμο στη Λαμία αγκαλιάζει και αγαπάει την ομάδα και το βλέπουμε σε έναν απλό καφέ που θα πιείς σε μία απλή βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Ε, σίγουρα το προηγούμενο πέρασμά μου από την ομάδα δεν ήταν και τόσο πετυχημένο ατομικά. Ε, ωστόσο ήμουν μικρός, άλλες οι συνθήκες της ομάδας. Τώρα θεωρώ ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και είμαι πολύ τυχερός που βρίσκομαι στην ομάδα της Λαμίας και σε αυτό το πολύ όμορφο σύνολο που έχουμε δημιουργήσει και φαντάζομαι θα είσαι και με τον ίδιο προπονητή την επόμενη χρονιά γιατί αυτός ο προπονητής με αυτό το επίτευγμα που κατάφερε να κάνει δεν νομίζω ότι ποτέ ο Πανουριάς Παπαϊωάννου μπορεί να τον αλλάξει και να μην τον διατηρήσει να χτίσει την ομάδα από την αρχή με σένα, με τα υπόλοιπα παιδιά, με τους νέους ποδοσφαιριστές που θα έχουν διορθώνοντας τις αστοχίες από νωρί για να μην φτάσουμε σε αυτά τα καρδιοχτύπια και στα εγκεφαλικά που μπορεί να πάθεις όταν βλέπεις να εξελίσσονται με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο τέτοιοι αγώνε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι και ο βασιλιά ε, των σπορ. Και το έχω γράψει σε ένα άρθρο μου στο Τίτλο Τσιλούλη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την αποψηνή σου παρουσία στην εκπομπή. Εύχομαι να έχει πάνω απ' όλα υγεία, γιατί την ποιότητα και το ταλέντο το έχει και μεγαλώνοντα, νομίζω ότι το αξιοποιεί κατάλληλα και μέσα στο γήπεδο. Είσαι ένα από τα αγαπημένα παιδιά ε, του κόσμου και της πόλης και την επόμενη χρονιά θέλω να κάνεις περισσότερα πράγματα και να βοηθήσεις ακόμη περισσότερο την ομάδα γιατί έχεις όλες αυτές τις δυνατότητες και τις περγαμίνες. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.